Μιλάμε για τις υποδομές σε 6 τουριστικούς δήμους της Κρήτης, με σημείο αναφοράς και την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου και Μαλεβιζίου. Στο επόμενο μέρος θα καλησπερίσουμε και τους Δημάρχους Χανίων και Πλατανιά, κύριο Σημανδυράκη και κύριο Μαλανδράκη αντίστοιχα. Έρχομαι σε εσάς, Δήμαρχε του Ρεθύμνου. Στο κομμάτι του κυκλοφοριακού θέλω να περιοριστούμε, το λέω για το σύνολο των Δημάρχων που είστε εδώ. Με βάση και τις δημοσιογραφικές έρευνες τις δικές μας, ο κύριος Σέγκος και εσείς, κύριε Μαρινάκη, έχετε συμμετάσχει σε πολλές με τη βοήθεια των ξεναγών, όπως και ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου. Αυτό που λένε οι ξεναγοί είναι ότι ο Δήμος Ρεθύμνου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου φαίνεται ότι έχουν την καλύτερη εικόνα όσον αφορά τη στάθμευση των τουριστικών πούλμαν. Δηλαδή και εσείς στο Ρέθυμνο, αλλά και ο κύριος Ζερβός στον Αγίου Νικόλαο, ακολουθήσατε μία γραμμή όπου παραχωρήθηκαν θέσεις στα λιμάνια των δύο πόλεων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτός ο πανικός που υπάρχει, ας πούμε, στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, κύριε Σέγκο, ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, όπως να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι του δαχτυλίου, καθώς ψάχνοντας τα στοιχεία του ρεπορτάζ και με τη βοήθεια της συναδέλφου της Στέλλας Μαθιουδάκη, φαίνεται ότι ενώ ισχύει ο δαχτύλιος ολόκληρο το χρόνο στο Ρέθυμνο, εξακολουθούν οι ρεθυμιώτες να παρανομούν. Λοιπόν, πρώτα, ήταν υποχρέωσή μας να ρυθμίσουμε τα τουριστικά λεωφορεία. Φανταστείτε, σε μια πόλη η οποία βάσει των πολεοδομικών προδιαγραφών είναι για 18.000 πληθυσμό και αυτό γίνεται 4-5 φορές το καλοκαίρι μεγαλύτερο νούμερο, να είχαμε και τα τουριστικά λεωφορεία χωρίς να τα έχουμε βάλει σε μια τάξη. Καταρχήν να πω κάτι, γιατί την περασμένη εβδομάδα δημοσιοποιήθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού. Ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Ρεθύμνου είναι οι δύο δήμοι που είχαν και τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο Κρήτης. Ναι. Είναι γνωστό, και να σου πω και κάτι, και αν δεν είχαμε και την συναισθηματική απογραφή, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός του πληθυσμού του Ρεθύμνου. Θέλω να πω λοιπόν αυτό, ότι με δύο παράλληλους δρόμους στην ουσία εξυπηρετούμαστε και πρέπει να βάλουμε μία τάξη. Ο δαχτύλιος παρακολουθείται. Αναφέρεστε στη λεωφόρο Κουντουριώτη και την παραλιακή. Μουάτσου. Η παραλιακή δεν ξέρω γιατί δεν έχει εσωματωθεί στη λογική του Ρεθυμνιώτη, ότι από εκεί μπορεί να κάνει το ίδιο μεταφορικό έργο. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Δηλαδή, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί πολλές φορές και οι συνήθειες, όπως ας πούμε στη Χερσόνησο, κάποιος που θέλει να πάει στον Άγιο Νικόλαο μπορεί να περάσει και από την Εθνική Οδό περιφερειακά της Χερσονήσου. Επιλέγουν να μπουν μέσα στη Χερσονήσου. Δηλαδή, εγώ κατοικώ στο Γκουμπέ. Ποτέ δεν πάω μέσω της Κουντουριώτου. Κατεβαίνω κάθετα Μακαρίου, άγνωστο στρατιώτη, μπαίνω στο παραλιακό μέτωπο και πάω μέσω περιφερειακού. Ή μέσω του δρόμου τώρα που φτιάχνουμε, της Μελισσινού, που είναι τώρα σε μια σχετική αταξία, αλλά θεωρώ ότι πολύ γρήγορα θα αποκτήσει εφταξία. Θέλω να πω λοιπόν ότι και εμείς πρέπει να αλλάξουμε κυκλοφοριακές συμπεριφορές. Η πόλη μας, είπε μια πολύ ωραία φράση προηγουμένως ο φίλος μου Μενέλλος, ο Μποκέας, έχουν συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα. Άρα, όταν θέλουμε να υποδεχθούμε τουρίστες, οι οποίοι κατά το μάλλον, και αυτό φαίνεται από την τρομακτική αύξηση των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, γιατί έχει μπει στη ζωή μας το Airbnb, ο αγροτουρισμός, η βίλα. Δηλαδή φύγαμε πλέον από τον οργανωμένο τουρισμό του ξενοδοχείου και πήγαμε στον τουρισμό τον πιο ιδιωτικό. Αυτό σημαίνει όμως μεγαλύτερη κινητικότητα στην πόλη. Άρα πρέπει να κάνουμε μια κοινωνική συμφωνία. Ποιος πρέπει να υποχωρήσει? Εκείνοι έρχονται και τους έχουμε καλέσει εμείς. Και μάλιστα χωρίς να έχουμε κάνει ένα σωστό σχεδιασμό πώς χωράμε και πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε όλοι μαζί. Γιατί δέστε, τουρισμός που κάνει τον κάτοικο να δυστυχεί δεν είναι σωστός. Εδώ μου έχει έρθει ερώτημα, κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου, για το κομμάτι λέει της προκυμαίας. Ναι. Μήπως θα έπρεπε λέει να αξιολογήσετε διαφορετικά φέτος το καλοκαίρι αυτός ο δρόμος να είναι ανοιχτός και τη νύχτα? Κοιτάξτε, μάλλον κάποιος ταξιτζής το έχει κάνει το ερώτημα. Εκεί είναι μια περιοχή καταρχήν που την ελέγχει το λιμενικό ταμείο. Και δεν θα ήθελα να επισέλθω σε άλλο σύστημα το οποίο είναι και αυτόνομο και παίρνει αποφάσεις. Αλλά πρέπει να κλείνουμε τα ιστορικά κέντρα.
αυτή η νοοτροπία ότι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι παντού και να έχει το πρωταρχικό ρόλο, είναι κάτι που είναι πλέον τελείως ξεπερασμένο. Δεν σκέφτεται έτσι. Η Ευρώπη, όλα τα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας φτιάχνονται πώς θα διώξουμε το αυτοκίνητο, όχι με την έννοια του εκδιώγμου, αλλά πώς θα κρατήσουμε τον απαραίτητο αριθμό για να κινηθούν οι γέροντες, οι ανάπηροι, αυτοί που έρχονται από μακριά και όλοι οι άλλοι εμείς μπορούμε να εξυπηρεθούμε με πιο ήπιο τρόπο. Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Παρότι στο Ρέθυμνο υπάρχει μια πρόοδος. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια αυξημένη παραβατικότητα όσον αφορά την παραβίαση του δαχτυλίου στην παλιά πόλη? Θα είναι για κακό της τσέπης τους, διότι οι κάμερες λειτουργούν και οι παραβάτες πάνε κατευθείαν στην τροχεία και αυτά τα πρόστιμα ο Δήμος δεν παρεμβαίνει και δεν τα σβήνει. Μάλιστα. Και είναι πολύ τσουχτερά. Όμως, ξέρετε, αυτή η περίοδος του COVID μας έκανε λίγο να, αν θέλω, να γίνουμε πιο εύκολοι στην παραβατικότητα. Θεωρήσαμε ξαφνικά ότι πρέπει να επεκταθούμε και να καταλάβουμε όλους τους δρόμους, όλα τα πεζοδρόμια, όλους τους ελεύθερους χώρους. Μετά είπαμε να κυκλοφορούμε και ασίδωτα. Για να γυρίσουμε πάλι πίσω στο σημείο 0 που είμαστε προ-COVID, θέλει πλέον μία νέα αποφασιστικότητα. Γιατί αυτή την τάση να είμαστε παραβάτες, την έχουμε από τη φύση μας. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε. Και εγώ είπα το εξής. Επειδή δέχτηκα κάποτε μια ερώτηση σχετικά με το δακτύλιο, τα πάρκινγκ, λέω, μήπως θα ήταν σωστό μία εβδομάδα να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας κανόνας σε όλη την πόλη. Κυκλοφορούμε όπως θέλουμε, παρκάρουμε όπου θέλουμε, δεν πληρώνουμε πουθενά, δεν σταματάμε όπου θέλει ο καθένας μας. Μήπως τότε θα δούμε ότι πρέπει να βάζουμε κανόνες για να μπορούμε να συνυπάρχουμε? Λοιπόν, θα επιστρέψω σε εσάς, αφού πρώτα πάω στον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Κύριε Δήμαρχε, θα επαναλάβω, δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό που είπα στην αρχή, ότι έχετε κάνει μαζί με το Δήμο του Ρεθύμνου μία παρέμβαση που, σύμφωνα με τους ξεναγούς αλλά και τους οδηγούς των τουριστικών πούλμαν, χαρακτηρίζεται ως παρέμβαση πρότυπο. Δηλαδή, έχετε καταφέρει Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος να λύσετε κατά ένα μεγάλο ποσοστό την στάθμευση των τουριστικών πούλμαν. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό και θα σας θέσω και ένα συμπληρωματικό ερώτημα για το πρόβλημα που υπάρχει με την παράνομη στάθμευση στην περιοχή της Κυτροπλατείας, μου λένε οι τηλεθεατές. Ναι. Λοιπόν, σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, νομίζω ότι και στο παρελθόν το έχουμε ξανασυζητήσει. Η συνεργασία μας με τους ξενοδοχούς είναι εξαιρετική και προσπαθούμε, δεν σημαίνει ότι το λύσαμε το θέμα ολοκληρωτικά, προσπαθούμε κάθε φορά με την βοήθειά τους να κάνουμε ένα βήμα, ούτως ώστε να είμαστε όσο γίνεται καλύτεροι, για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, αλλά και καλύτερη ζωή και για τους μόνιμους κατοίκους. Έτσι οι υποδείξεις τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Όμως το κυκλοφοριακό συνολικά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αυτό που είπε ο Γιώργος Μαρινάκης σε σχέση με την αλλαγή του τρόπου ζωής λόγω της περίοδου COVID δυστυχώς μας έχει επηρεάσει. Έχει, αν θέλετε, ξεχυλώσει τα πράγματα πολύ περισσότερο. Οι μηχανισμοί ελέγχου, δηλαδή αστυνομία και λιμεναρχείο, έχουν και εκείνοι αποστελεχωθεί όπως η συνολική δημόσια διοίκηση. Οπότε, τουλάχιστον σε εμάς εδώ, η παράνομη στάθμευση πάει συνέφω. Και τα δύο μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα τα αντιμετωπίζουμε συνεχώς είναι το ζήτημα της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμάς εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι σε τραγικό επίπεδο. Διότι ενώ υπάρχει ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων, δεν τηρείται και δεν ελέγχεται κιόλα στη συνέχεια. Γιατί έρχεται το τροφοδοτικό από το Ηράκλειο ό,τι ώρα το βολεύει και όχι ό,τι ώρα πρέπει, ή γιατί έχουμε το νέο σύστημα λειτουργίας των καταστημάτων με τους deliverades, οι οποίοι παρκάρουν όπου να είναι, πηγαίνουν ανάποδα στους δρόμους και, αν θέλετε, δημιουργούν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Χώρια το ότι με την ανοχή που δείχθηκε, όχι σε τόσο στον Άγιο Νικόλαο, αλλά σαν συνολική λογική στην Ελλάδα, του ξεχυλώματος των χώρων χρήσης από τα μαγαζιά κατά τα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ουσιαστικά οι κοινόχρηστοι χώροι δεινοπαθούν, γιατί δεν υπάρχει ο έλεγχος. Το βασικό στοιχείο είναι αυτό. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην έκτασή του έχει έναν δημοτικό αστυνομικό. Έναν. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η αστυνομία επίσης δυσκολεύεται. Το λιμεναρχείο για το ίδιο, όπως είπα. Άρα έχουμε σοβαρό ζήτημα που, αν θέλετε, δεν βελτιωθεί ο έλεγχος
και επίσης οι συνδημότες δεν συνειδητοποιήσουν ότι η καλή λειτουργία της πόλης δεν είναι μόνο να παίρνονται αποφάσεις, αλλά να εφαρμόζονται κιόλας και αφορούν πρωτίστως εκείνους, δεν θα κάνουμε δουλειά, δεν έχουμε μαγικά ραβδάκια. Έχετε κι εσείς το χαρακτηριστικό του Ρεθύμνου με το δακτύλιο που παραβιάζεται από τους Ρεθυμιώτες, να υπάρχει μια κακή συνήθεια. Εμείς δεν έχουμε δακτύλιο. Όχι. Γιατί θέλω να το συνδυάσω με το κομμάτι της Κυτροπλατείας και την παράνομη στάθμευση εκεί. Είναι χώρος ευθύνης του Λιμεναρχείου. Θα πρέπει να ελεγχθεί. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Υπάρχουν οι κίτρινες γραμμές, υπάρχουν οι σημάσεις, τα απαγορευτικά. Από εκεί και πέρα, ποιος θα ελέγξει την τήρηση των σημάτων κυκλοφορίας, αν όχι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί? Ποιος θα το κάνει, εγώ ή θα βάλω τους αντιδημάρχους με τα μπλοκάκια να τρέχουν στον δρόμο και να κόβουν πρόστιμα? Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι το κύριο ζήτημα. Μα δεν μπορούν και να φέρουν. Και δεν είναι μόνο για τον Άγιο Νικόλαο, είναι για όλους μας. Έτσι. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπολειτουργούν, επιτρέποντας, αν θέλετε, στους πολίτες και στους επιχειρηματίες να βυσοδομούν σε βάρος των κοινοχρήστων χώρων. Με ό,τι συμβαίνει. Ξεκινήσαμε τώρα, κύριε Δασκαλάκη, από την πρώτη του μήνα, δωρεάν αστική συγκοινωνία στην πόλη για να βελτιώσουμε την εικόνα. Μα πώς θα τηρήσουμε τα δρομολόγια όταν στον κεντρικό δρόμο ο άλλος ξεφορτώνει ό,τι ώρα του καπνίσει και σταματάει η κυκλοφορία για 3 ή 5 λεπτά από πίσω του. Και η ουρά φτάνει μέχρι την έξοδο της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το πρόβλημα είναι στη μέση. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η ανοχή από τη μια πλευρά, υπάρχει όμως και αυτή η τεράστια παραβατικότητα και από την πλευρά εμάς των πολιτών. Εγώ δεν είπα να εφαρμοστεί λεπτομερώς, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά στις γωνίες βάζουμε, αν θέλετε, κολονάκια τα οποία υποτίθεται τα χρησιμοποιούμε πιλωτικά. Τα πατάνε, γιατί αυτά υποδεικνύονται από τις ίδιες τις υπηρεσίες και στη συνέχεια δεν προσπαθούν να προστατέψουν τα μέτρα που οι ίδιοι προτείνουν. Δεν γίνεται δουλειά. Αλλιώς, όπως είπε ο Γιώργος προηγουμένως, να σταματήσουμε την λήψη μέτρων και να αφήσουμε την πόλη στο έλεος της αναρχίας. Αυτό θέλουμε. Θα πάω στο Δήμαρχο της Χερσονήσου. Κύριε Δήμαρχε, έχω δει πολλές φορές ότι έχετε κάνει κι εσείς έκκληση από την πλευρά σας για αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Πριν από κάποια χρόνια, μάλιστα, μια κυκλοφοριακή μελέτη τον είχε χαρακτηρίσει ως τον πιο πολυσύχναστο δρόμο του βόρειου παράκτιου τμήματος της Κρήτης. Ένα θέμα που είναι διαχρονικό ζήτημα είναι η αποβίβαση και επιβίβαση τουριστών στα τουριστικά πούλμαν. Τυχάνει να έχω περάσει αρκετές φορές από τον κεντρικό δρόμο και πραγματικά η κατάσταση εκεί, ειδικά με υψηλές θερμοκρασίες, είναι τραγική. Θέλω λίγο να μου πείτε, είχατε και ένα όραμα για κάποια σημεία μεταφόρτωση. Φαίνεται ότι υπήρξαν και αντιδράσεις από εκεί. Δεν το επιθυμούν, από ό,τι κατάλαβα, αρκετοί από τους πολίτες. Ακούστε να δείτε, κύριε Δασκαλάκη, το επιθυμούν, δεν το επιθυμούν. Η αλήθεια είναι ότι σε έναν τόπο που όλα είναι μικρά και η κίνηση μεγάλη, πρέπει να λάβεις μέτρα. Δυστυχώς, σε αντιδιαστολή με το Δήμο του Ρεθύμνου και το Δήμο Αγίου Νικολάου, που έχουν εκτός από ένα συνεκτικό οικιστικό μέτωπο και ένα παράκτιο μέτωπο με ένα λιμάνι που δίνει τη δυνατότητα στάθμευσης μεγάλων οχημάτων, δυστυχώς το Δήμο στο δικό μας και στα αστικά κέντρα της παραλίας, είτε αυτές είναι οι γούβες, είτε είναι το λιμάνι Χερσονήσου, τα Μάλια, και μιλάμε ειδικά για το λιμάνι λόγω του μεγάλου αριθμού των κλινών και των ξενοδοχείων και μετά για τα Μάλια, δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν καθίσταται δυνατό. Συνεπικουρείται δε η όλη διαδικασία από την πολύ κακή νοοτροπία των συμπολιτών μας και αυτή, ενώ απαγορεύεται το παρκάρισμα τους μονούς μήνες από τη μία μεριά του οδοστρώματος στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον κεντρικό δρόμο του Λιμένα Χερσονήσου, τους δε ζυγούς μήνες από την άλλη πλευρά, ο καθένας να παραβατεί, να μην εφαρμόζει τον νόμο, να μην σέβεται την περίοδο της μη στάθμευσης στα συγκεκριμένα σημεία, με αποτέλεσμα να σταματάει ο ένας, να σταματάει ο άλλος και εν τέλει να καταλαμβάνουν χώρο οδοστρώματος. Και εκεί που δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα η στάθμευση ενός λεωφορείου για την αποβίβαση, να καταλήγει να δημιουργεί. Κάναμε λοιπόν μία σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί το πρόβλημα όντως εκεί είναι δυσεπίλητο, αλλά οραματικά και πραγματιστικά δεν μπορεί παρά να λυθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό βέβαια αποτελεί ένα αντικείμενο της επόμενης δημοτικής θητείας, το οποίο, εφόσον ο πολίτης μας επιλέξει, θα το υλοποιήσουμε. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν, σε όλα του το παραλιακό μέτωπο και ειδικά σε Χερσόνησο και Μάλια, δεν μπορεί παρά να δράσει με ένα προφανώς σε εξωτερικό χώρο της πόλεως, που δεν το έχουμε όπως το Ρέθυμνο ή στον Άγιο Νικόλαο, με ένα hub λεωφορείων. Δηλαδή ένα ακίνητο στο οποίο θα μπορεί
το μεγάλο όχημα να παρκάρει και αφού η πόλη μας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα όμως στη Χερσόνησο. Υπάρχει. Ακούστε να δείτε. Ήδη έχουμε λάβει μέτρα, κύριε Δασκαλάκη, για να βελτιώσουμε την ποιότητα και ζωής των πολιτών μας και των επισκεπτών μας. Για παράδειγμα, ένας δρόμος μέγιστης επικινδυνότητας που έχετε κάνει ρεπορτάζ και εσείς εκεί, που είναι η Αγίου Γεωργίου, δηλαδή από το ξενοδοχείο Κρέτα Μάρης πηγαίνοντας έτσι βόρειο και δυτικά. Περιοχή στα λιμανάκια. Στα λιμανάκια. Από φέτος λοιπόν πλέον απαγορεύεται η διέλευση μεγάλων οχημάτων. Άρα λοιπόν ήρθαμε σε συνεννόηση. Άρα και από εκεί δεν περνάνε τουριστικά πούλμα. Δεν περνάνε πλέον πενιντάρια. Επειδή εγώ προσωπικά είχα γράψει ίσα με 50 φορές σχόλιο για τον κίνδυνο που υπάρχει με τους λουόμενους και βεβαίως μέσα από δημοσιογραφικές έρευνες το έχουμε αναδείξει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή. Αυτό είναι μια λύση, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως είναι λύση και μάλιστα ήταν και ενδεδειγμένοι καθώς και οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων. Αλλά και οι οδηγοί, οι οποίοι δεινοπαθούσαν βέβαια και καθυστερούσαν και είχαν χάσει άνθρωποι και επισκέπτες μας τις πτήσεις τους από τα κολλήματα των οχημάτων. Είναι η ενδεικνυόμενη λύση, καθώς είναι διατεθειμένη και είναι και μοναλλεδική λύση της μετεβιβίβασης σε μικρότερα λεωφορεία, 9 ή 15 θέσεων, που καθιστούν και ασφαλέστερη και γρηγορότερη την αποβίβαση. Θα ισχύσει από φέτος αυτό. Βεβαίως, έχει ληφθεί απόφαση, όπως επίσης γίνανε και κάποιες μονοδρομίες στην περιοχή του Ανισαρά και πλέον ακόμα μία μονοδρόμηση το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να γίνει στην περιοχή της Αναλήψεως. Από τον ένα δρόμο, τον κεντρικό της Αναλήψεως, θα κατεβαίνουν και από την περιοχή του Καλντέρα θα ανεβαίνουν τα λεωφορεία. Θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, όπως επίσης και μέσα στο λιμένα Χερσονήσου. Είναι μια καλή είδηση αυτό πάντως. Είναι εκτός από είδηση, ξαναλέω ότι θα γίνει ένα hub λεωφορείων, θα μετασταθμεύουν τα μεγάλα οχήματα και σε μία πόλη που ούτως ή άλλως η κυκλοφορία είναι τόσο δυσχερής που καθίσταται πολύ δύσκολη και ασύμφοροι και για τους ιδιοκτήτες και με ζημιές και καθυστερήσεις και για τους οδηγούς, έχουν καταλάβει οι ίδιοι ότι αυτή η λύση είναι δεικνυόμενη. Θα την ακολουθήσουμε λοιπόν το αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Μποκέα, θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της Αμουδάρας. Εκεί πέρα υπήρξε και ένα σοβαρό τροχείο πριν από 2 χρόνια, στο κομμάτι που συνδέει την Αμουδάρα με το Γάζι. Ένα έργο που νοείς, ένα πολύ σημαντικό έργο, ήταν ζητούμενο να συνδεθεί με έναν κάθετο δρόμο ο αστικός ιστός του Γαζίου με την Αμουδάρα. Ένα θέμα που θέτουν οι τηλεθεατές είναι οι μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσουν τα αυτοκίνητα και βεβαίως ότι σε κάποια σημεία πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για το φωτισμό. Κύριε Δασκαλάκη, να πούμε κάτι ότι για να αλλάξουν συνήθειες κυκλοφοριακές και για να μπορέσει και ο κόσμος να απολαμβάνει τις πόλεις που ζει, που επισκέπτεται, χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις, υποδομές και μελέτες. Ανέφερε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου πριν τα λεγόμενα ΣΒΑΚ, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Με αυτά ξεκινήσαμε κι εμείς από την πρώτη μέρα αυτής της θητείας. Καταφέραμε εκεί που ολοκληρώσαμε ΣΒΑΚ και όπου μπορούσε να υπάρχουν επιλέξιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, να εντάξουμε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ σε αστικές αναπλάσεις που ουσιαστικά αλλάζουν το δημόσιο χώρο, τους δρόμους που κυκλοφορούμε περισσότεροι και ουσιαστικά να διαχειριστούμε διαφορετικά τις συνθήκες οδικής ασφάλειας κυρίως, αλλά και τη συνύπαρξη των πεζών και των οχημάτων και των επισκεπτών και των ποδηλάτων και όλων των μέσων μετακίνησης. Είτε αυτά είναι λεωφορεία, δεν αποκλείει το ένα το άλλο, δεν πρέπει να αποκλείει το αυτοκίνητο τον πεζό και το πεζό και ο πεζός το λεωφορείο ή τα υπόλοιπα μέσα μετακίνησης. Όσον αφορά στην Αμουδάρα, δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με πάλι κάτι που υπόθηκε πριν από τους συναδέλφους, είναι με τη φέρουσα ικανότητα. Δυστυχώς, εδώ έχουμε πόλεις άναρχα δομημένες, χωρίς κανένα σχέδιο τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς βασικές υποδομές. Εμείς έχουμε να εντοπίσουμε εκεί ότι καταρχάς δεν υπάρχει δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας. Mm-hmm. Προσπαθούμε με χίλιους τρόπους να διαχειριστούμε. Αυτό αποτυπώνεται και με μία βροχή στην περιοχή. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν ξέρουμε που υπάρχει το πρόβλημα, όμως δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ένα πρόβλημα στην αυλή του παρακάτω γείτονα. Πρέπει να το μεταφέρουμε σε ένα φυσικό αποδέχτη, σε ένα εγκεκριμένο αποδέχτη που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν. Υπάρχουν λοιπόν στο σχεδιασμό και για τη φετινή σεζόν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με βάση τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας και στο Γάζι και στην Αμουδάρα και στις υπόλοιπες περιοχές και στη Λιγαριά. Και δεν είναι μόνο η αισθητική αναβάθμιση, είναι κυρίως η οδική ασφάλεια και η πολιτική προστασία. Αυτό θα συμβεί και στη Λιγαριά. Δεν μπορεί να παρκάρει ο καθένας σε ένα ρέμα. Και ειδικά σε περιόδους που είναι αυξημένη τουριστική κίνηση, γιατί τώρα ακόμα είμαστε στην αρχή, αλλά Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Ιούνιο γίνεται πραγματικά κοσμοπλημμύρα σε αυτές τις περιοχές και ειδικά τα Σαββατοκύριακα με ένα να χτυπήσω ξύλο ατύχημα ή με μία φωτιά ή με μία οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί, δυσκολεύονται να φύγουν οι άνθρωποι από το συγκεκριμένο σημείο ή να προσεγγίσουν
τα σωστικά μέσα τις περιοχές αυτές. Όμως χρειαζόμαστε, ξέρετε κύριε Δασκαλάκη, ειδικά οι περιοχές που αναπτύχθηκαν ανάρχα, χρειαζόμαστε χρήματα για βασικές υποδομές. Και αυτά δεν μπορεί να μην είναι τα δίκτυα ίδρυψης, δεν μπορεί να μην είναι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις σε σχέση με την υδροδότηση αυτών των περιοχών. Εμείς μετά από περίπου ένα χρόνο καταφέρνουμε φέτος, και ακόμα δεν το έχουμε ολοκληρώσει, γιατί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν έχουν τελειωμό, να ουσιαστικά συνδεθούμε τον Αλμυρό ποταμό για να υδρεύσουμε την περιοχή την ευρύτερη του Γαζίου, της Αμουδάρας, το αστικό μας κομμάτι, αλλά και όχι μόνο, και το κομμάτι της Παντάνασης, της Ροδιάς, με τον Αλμυρό ποταμό με πλέον 3.000 περίπου κυβικά την ημέρα, που καταλαβαίνετε ότι ειδικά φέτος είναι θειοδώρο. Γιατί και η αύξηση είναι πολύ μεγάλη, αλλά και τα προβλήματα ενός γερασμένου δικτύου ίδρυψης, καταλαβαίνετε ότι με τις βλάβες καλοκαιρινή περίοδο πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα. Είναι εφιάλτης αυτό που ζούμε σε αυτές τις περιοχές και δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τα πενιχρά ίδια μέσα, ούτε με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ούτε με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ΣΔΕΙΑ των Δήμων μας και στους ίδιους τους Δήμους. Κύριε Δασκαλάκη, η Αμουδάρα σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος της τουριστικής. Έχει τις νομίζω ότι κίνησης του Ηρακλείου. Έχει σηκώνει στις πλάτες την τουριστική βιομηχανία της πόλης του Ηρακλείου. Ακριβώς. Και σας λέω λοιπόν εδώ ότι δεν υπάρχει ούτε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που να μπορούσαμε να εντάξουμε οποιαδήποτε μελέτη οριμάσαμε τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε οριμάσει δύο μελέτες, της ανάπλασης του κεντρικού δρόμου και της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Τη σύνδεση, δηλαδή, της παράκτιας σύνδεσης του Ηρακλείου με το Μαλεβίζι. Δύο πολύ σπουδαίες μελέτες και, αν θέλετε, και σε κόστος αντίστοιχο με αυτά που εντάξαμε τις άλλες περιοχές. Όμως δυστυχώς, λόγω του ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε αυτό είναι το Πράσινο Ταμείο, είτε είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε είναι άλλα προγράμματα τέτοιας μορφής, απαιτούν να υπάρχει σχέδιο πόλης, να υπάρχει οικιστικό ή ένας οικισμός, ή να υπάρχουν άλλα είδους χαρακτηρίες, ή να υπάρχουν οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικές, όπως κάποιες περιοχές μπορεί να μπαίνουν σε επίπεδο Κρήτης. Χρειαζόμαστε λοιπόν υποδομές, χρήματα και να δούμε αυτό που πολύ σωστά εντόπισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, τη φέρουσα ικανότητά μας. Πού πάμε, ποιον τουρισμό μπορούμε να υποστηρίξουμε, με τι υπηρεσίες καθαριότητας, με τι ναυαγοσώστες, από ποια περίοδο και μετά, ναυαγοσωστική κάλυψη. Θα σταθούμε, εμείς θα θέσουμε αυτό, γιατί το θέσω για όλους τους δημάρχους το θέμα των ναυαγοσώστων, γιατί μου το θέτουν. Το πρόβλημα εκεί προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με δύο τρόπους. Το ένα είναι με μια στρατηγική, η οποία το προηγούμενο διάστημα μέσω του ΣΒΑΚ, ενός προγράμματος ευρωπαϊκού που συμμετείχε ο Δήμος, το Horizon, προσπαθούμε και βγάζουμε τώρα και ολοκληρώνουμε το σχέδιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, οι οποίες θα επιδιωχθούν το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθούν. Μιλάμε μέχρι και για παρακαμπτήριο της ΠΕΟ, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος. Το δεύτερο είναι, σε συνεργασία με την περιφέρεια, έχουν υποδειχθεί, αν μας δώσει την έγκριση, συγκεκριμένες θέσεις που θα γίνουν μικρές εσοχές στο βαθμό που είναι δυνατό, για να έχουμε και πεπερασμένα σε πλάτος πεζοδρόμια, περιορισμένα, στα οποία θα μπορούν να γίνουν 4-5 κατέρωθεν της ΠΕΟ βόρεια και νότια, για να γίνεται εκεί μόνο η αποβίβαση και η επιβίβαση, και όχι όπου είναι το κάθε ξενοδοχείο, σε οποιοδήποτε δηλαδή σημείο επί της ΠΕΟ, που κάτι τέτοιο συμβαίνει σήμερα. Και το τρίτο είναι με τόσο το δυνατόν ελεγχόμενη στάθμευση επί της ΠΕΟ, προκειμένου να υπάρχει μια λωρίδα ελεύθερη για να μπορεί να λειτουργήσει ως μια λωρίδα επιβράδυσης και αποβίβασης και επιβίβασης του λεωφορείου. Αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους προσπαθούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα σε ό,τι αφορά επί της ΠΕΟ. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι χώροι που ο Δήμος στο προηγούμενο διάστημα είχε αξιοποιήσει ως χώρους ελεύθερης στάθμευσης, στην πραγματικότητα. Υπάρχει και ένα πάρκινγκ ιδιωτικό της Συνεργατικής Τράπεζας του Νομού, το οποίο είναι και πάρα πολύ οικονομικό, θα έλεγα, το οποίο είναι επί της ΠΕΟ και έχει αρκετές θέσεις που δεν έχουμε μάθει ακόμα να τις χρησιμοποιούμε, και προσπαθούμε και με την αστυνομία όσο δυνατόν να ελέγχουμε τη στάθμευση για να περιορίζουμε τα φαινόμενα της παράνομης κατάληψης του οδοστρώματος. Ότι είναι, πρέπει, και η επιδίωξή μας είναι να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που λειτουργεί συνολικά το συγκοινωνιακό και το κυκλοφοριακό. Αυτό γίνεται, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο που τον άκουσα, με μια συνολική παρέμβαση. Δεν μπορείς σημειακά να παρεμβαίνεις, καθώς πράγματι μεταφέρεις το πρόβλημα κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν βασίζεται σε μια οργανωμένη μελέτη. Έχουμε ήδη περάσει στο τελευταίο στάδιο, είμαστε λίγο πριν την έγκριση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που έχει λάβει ποιοτικά, ποσοτικά δεδομένα και τις πολιτικές κατευθύνσεις. Και στη βάση του σχεδίου αυτού προβαίνουμε σταδιακά στις παρεμβάσεις.
Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και κυρίως θα γίνει μέσα από πολλά έργα υποδομής που και αυτά με τη σειρά τους προκαλούν παροδική όχληση. Εκεί είμαστε στα Χανιά αυτή τη στιγμή. Κεντρικές οδοί αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία ανακατασκευής και παλεύουμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της ολοκλήρωσης των έργων και της χαμηλότερης δυνατής όχλησης στον κόσμο, στους επισκέπτες και συνολικά στην εικόνα της πόλης. Δύο ερωτήματα θέλω να σας θέσω και συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο άκομψα. Ένα ερώτημα είναι το θέμα της στάθμευσης στην περιοχή της Νέας Χώρας. Το είχαμε θέσει και στον αντιδήμαρχό σας. Αν υπάρχει ένας νεότερος σχεδιασμός όσον αφορά τα τουριστικά λεωφορεία και μια παραβατικότητα που υπάρχει εκεί από την πλευρά των πολιτών αλλά και των επισκεπτών, ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν σχεδόν όλες οι τουριστικές πόλεις της Κρήτης. Δηλαδή, πολλές φορές γίνεται μια παρέμβαση και την ίδια στιγμή ο ίδιος ο πολίτης ακυρώνει αυτή την παρέμβαση, καταλαμβάνοντας μια θέση, ας πούμε, που ανήκει σε ένα τουριστικό λεωφορείο. Εδώ, να είμαστε ειλικρινείς, όταν η ίδια η πολιτεία παίρνει τα εργαλεία ελέγχου και εποπτείας των ίδιων των συλλογικών αποφάσεων, γιατί ό,τι χωροθετούμε ως χώρο στάθμευσης για τα λεωφορεία, θέσεις στάθμευσης, πάρκινγκ ή χώρους αμαία, είναι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν όμως δεν υπάρχει το εργαλείο επιτήρησης, που είναι η Δημοτική Αστυνομία, όλο αυτό αδυνατίζει. Και αδυνατεί να λειτουργήσει υπό κανονικές συνθήκες, δεδομένης και της υποστελέχωσης στην τροχιά και στην ελληνική αστυνομία. Είμαστε ευτυχείς, εντός εκτός εισαγωγικών, καθώς αυτό το διάστημα έχουν ανακοινωθεί η προκήρυξη για το Δήμο Χανίων για 38 θέσεις για τη Δημοτική Αστυνομία και κάποιες μετατάξεις που ήδη έγιναν, άρα σταδιακά θα περάσουμε και θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο εποπτείας και ελέγχου. Την ίδια στιγμή όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δημιουργηθούν οι περιφερειακοί χώροι και γι' αυτό το λόγο η διαδικασία που ξεκινήσαμε και ήταν η πρώτη απόφαση μου ως Δήμαρχος για την απόκτηση ενός ακινήτου τριών στεμάτων στην περιοχή της Νέας Χώρας, το περίφημο ακίνητο της ΑΒΕΑ. Μετά από 4 σχεδόν χρόνια, οι δήμαρχοι και οι παλαιότεροι, πιο έμπειροι, θα το καταλάβουν. Είμαστε λίγες μέρες πριν την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Άρα, οι αλλαγές και η απόκτηση ζωτικού χώρου από τους Δήμους δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής βούλησης, είναι θέμα δυστυχώς και υπομονή συνολικά. Γιατί οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά αργές, όμως είμαστε στην τελευταία πράξη αυτού του θέματος και κυρίως είμαστε στην προετοιμασία και άλλων δύο μεγάλων περιφερειακών πάρκινγκ, καθώς και στην απόκτηση τους επόμενους μήνες μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 5 ηλεκτρικών λεωφορείων που θα διασυνδέουν κυκλικά όλοι και θα επικοινωνούν και θα μεταφέρουν τον κόσμο από τα περιφερειακά πάρκινγκ στην καρδιά της πόλης.